Δική μας υπόθεση είναι να χτίσουμε το κοινό μας μέλλον, όλοι μαζί, συμμετοχικά, δημιουργικά. Να ξαναπιάσουμε το νήμα των αγώνων για να ξαναδώσουμε τα περιεχόμενα που αξίζουν στη δημοκρατία. Τόνισε από την Αμαλιάδα ο υποψήφιος πρόεδρος του κινήματος αλλαγής, Γιώργος Παπανδρέου. Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε και πάλι μεγάλη αυτή την παράταξη για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να σηκώσουμε πάλι τον ήλιο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, του κινήματος αλλαγής πάνω από την Ελλάδα. Ο πρώην Πρωθυπουργός βρέθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες στην Ηλία, πραγματοποιώντας ομιλία στην κατάμεστη από φίλους και ψηφοφόρους του Κοινάλ αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου Δήμου Ήλιδας. Ο Γιώργος Παπανδρέου τους κάλεσε να συμβάλλουν με όλες τις δυνάμεις για να ξεπεραστεί και η πιο αισιόδοξη προσδοκία, όπως χαρακτηριστικά είπε, για ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που θα αποτελέσει συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό και θα εγγυάται την αυτονομία της παράταξης. Δεν με κρατά κανείς. Δεν χρωστάω σε κανέναν. Μόνο σε εσάς λογολογώ. Είμαι αποφασισμένος, όπως και πάντα, όπως και πριν, να συγκρουστώ με ό,τι και όποιον χρειαστεί για το κοινό καλό, για το συμφέρον, το δημόσιο, το δικό σας συμφέρον. Και φαίνεται ότι αυτή η απόφασή μου να είμαι υποψήφιος προκάλεσε μια μεγάλη κινητικότητα. Ενεργοποίησε πολλούς δημοκράτες και προοδευτικούς πολίτες. Ο κ. Παπανδρέου ξεκίνησε την ομιλία του με αναφορά στο θάνατο του εκπαιδευτικού Χρήστου Ροΐδη κατά τη μαύρη ημέρα για την Ηλία που μετρά και πάλι τις πληγές της από την κακοκαιρία, εκφράζοντας τη βαθιά του λύπη. Θρυνούμε και ένα θύμα, ένας σύντροφος, ένας εκπαιδευτικός, ένας αγωνιστής. Ο Χρήστος Ροΐδης δυστυχώς απεβίωσε από την πλημμύρα. Είναι στεναχώρια για όλους μας και θα το θυμόμαστε για τον αγωνιστικό του τρόπο και την προσφορά του στην κοινωνία. Ο υποψήφιος πρόεδρος του Κοινάλ τόνισε ότι δεν γίνεται να υπάρξει επιστροφή στην εποχή της απαξίωσης των αρχών και των αξιών της παράταξης, ενώ στη συνέχεια μίλησε για τα νέα δημιουργικά περιεχόμενα που πρέπει να βρουν η δημοκρατία και η πολιτική. Πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα της δημιουργίας μιας Ελλάδας που θα γεμίζει όλους μας με αισιοδοξία, με ελπίδα και με περηφάνεια. Να παλέψουμε να κάνουμε την παράταξή μας μεγάλη, δυνατή, δύναμη πλειοψηφική, ξανά ο ήλιος πάνω από τη χώρα μας.